Καλό μεσημέρι σε όλους όσους τώρα συντονίζονται στο Λίμπερο. Πάω 24 από τώρα μέχρι και τις 2 μαζί με Νίκο Μοσχοβίτη. Η σύνδεση έκπληξη την οποία υποσχεθήκαμε, γιατί ποιος θα περίμενε ότι όποιοι έκαναν νωρίτερα εκπομπή θα κάνουν και τώρα. Αλλά έτσι είναι το πρόγραμμα αυτή την περίοδο. Τώρα όμως έχουμε ένα δίωρο, άντε πες, ένα κατοστάλεπτο. Ναι. Κατοστάλεπτο. Μόνο ΠΑΟΚ. Έτσι. Μόνο ΠΑΟΚ, μόνο ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ, μόνο μπάσκετ ΠΑΟΚ και αν προκύψει τίποτα άλλο γύρω-γύρω, γιατί είναι μια περίοδος μεταγραφών, βεβαίως θα αναφερθούμε. Μόνο ΠΑΟΚ δηλαδή, έχουμε ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Έχουμε... Αγωνιστικό διήμερο. Ναι. Φιλικά, αλλά αγωνιστικό διήμερο. Βεβαίως. Λίγο να ξεχαστούν και αυτοί που είναι εντός ομάδας. Έτσι. Λίγο να δούμε κάτι παραπάνω από τις τελευταίες εγγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ. Δούμε το Βαρέλα. Δεν είναι... Δεν ξέρω. Εσένα από τα δύο θα τον δούμε, έστω για λίγο. Έστω για λίγο, ναι. Ναι. Εντάξει, θέλει να παίξει 90 λεπτό. Όχι, δεν πρέπει. Είναι... Τώρα μόλις αποθεραπεύτηκε. Αλλά μια γεύση θα πάρουμε. Κάνιας, θα πάρουμε μια γεύση γεμάτη. Παραπάνω Κάνιας. Ναι. Μπρίκιτς. Να δούμε, ναι, βέβαια, τον βέβαια. Σέρβο να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι είναι, πώς είναι, τα συν, τα πλην, να έχουμε μια εικόνα. Να δούμε τι ετοιμάζει ο Ίβιτς. Σήμερα στις 8 η ώρα υπάρχει το εξής παράδοξο, ότι γίνεται ένα φιλικό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Βέρεια και ενώ θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, ναι, σωστά, δεν θα μπει κόσμος. Αυτό είναι παράδοξο, έτσι, δηλαδή, ναι, είναι λίγο. Δεν στέκει. Δηλαδή και κλεισμένο το θηρό, δεν μπορεί να πει σε φιλικό που είναι, ναι, τηλεοπτικό. Δεν είχαν στόχο στον ΠΑΟΚ να κρύψουν κάτι. Έτσι, αν είχαν, δεν θα έμπαιναν ούτε δημοσιογράφοι ούτε κάμερες. Αλλά μάθαμε ότι επειδή αυτό το φιλικό κλείστηκε αργά και επειδή έπεσε πάνω σε πάρα πολλές άδειες ανθρώπων που δουλεύουν για να γίνουν παιχνίδια και από την ασφάλεια, security κλπ. Δεν ήθελαν να, πώς να πω τώρα, να πάρουν την ευθύνη, να ρισκάρουν, να μην γίνεται οτιδήποτε. Δεν ήθελαν να ανοίξουν τις πόρτες, γιατί είναι μια ευθύνη οτιδήποτε σε ένα κόσμο, σε ένα γήπεδο που θα έχει 2, 3, 5.000 ανθρώπους. Έτσι λένε. Έτσι λένε, γι' αυτό και το μεταφέρουμε, γιατί είναι λίγο παράξενο. Εξάλλου, εντάξει, πάρα πολύ είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Και επειδή ήταν και χθες ο αγώνας ΠΑΟΚ Βέρεια, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, αφού το είπαμε, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Νόβα στις 8. Βεβαίως, ραδιοφωνικά από τον Λίμπερο θα είμαστε εκεί, μάλλον και με μια έκπληξη στην. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Μάλιστα. Μια διακοπή στις διακοπές από τον συνάδελφο, τον κύριο Σταύρο Κόλκα. Μη το αποκαλύπτεις, ρε φίλε. Έκπληξη, ρε φίλε, εντάξει. Έκπληξη είναι. Ναι, εντάξει. Πλάκα, το αυριανό φιλικό 9 και 4 του Ανατρόμητο, δεν έχουμε ακόμα μια ανακοίνωση για την μετάδοση. Αυτό είναι ευθύνη του Ατρομήτου, φυσικά. Αυτό ξέραμε. Θα δούμε αν σήμερα θα ενεργοποιηθεί και επίσημα ότι και αυτό το μάτς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Νόβα. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο παιχνίδια. Πρώτα σήμερα με τη Βέρεια, να θυμίσουμε ποιοι είναι διαθέσιμοι για τον Ίβιτς. Έχουμε διάφορες πληροφορίες γύρω από τον αγώνα Δυναμό Τυφλίδας ΠΑΟΚ, ο οποίος θα γίνει την άλλη, την μεθεπόμενη Πέμπτη. Στα μεταγραφικά, το τι ακριβώς συμβαίνει και διάφορες περιπτώσεις που απασχόλησαν τον ΠΑΟΚ και που οδεύουν. Τι γίνεται με τον Κωνσταντινίδη, όπου χθες φάνηκε να ανακοινώνεται από την Ομόνια, αλλά δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή υπήρχε η αίσθηση ότι έχει ανακοινωθεί από την Ομόνια αυτός ο δανεισμός. Ας πέσουν και υπογραφές για να κλείσει το συγκεκριμένο θέμα. Ομόνια Νταμπίζα, Ναι. Ναι. Η μεγάλη Ομόνια. Ναι, βέβαια. Στην Κύπρο ήταν ο Αποέλ, η Ομόνια, η Ανόρθωση. Τώρα λίγο έχει αλλάξει ο χάρτης. Έχουν έρθει, έχει πει ΑΕΚ Λάρνακας, έχει πει ο Απόλλωνας. Ναι. Και λένε τώρα ότι διεκδικούν όλο το πρωτάθλημα και κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Είναι πολύ ισορροπημένο.
Η Ομόνια τα προηγούμενα χρόνια. Και κρίμα που δεν έπεσε θέματα. Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Κρίμα. Ναι, όπως λέγαμε ναι, και την Παρασκευή. Ήταν μια ευκαιρία να βέβαια. Ενωθούν ξανά οι ελληνικές με τις κυπριακές ναι, ομάδες. Ναι, κρίμα. Αλλά... δεν πειράζει, εντάξει. Πρώτη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 μαζί με Αναδομό, την τεχνική εταιρεία με γραφεία Αγία Σοφίας 18, τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην Αναδομό ανακαινίζεται τα πάντα με 6 άτοκες δόσεις, χωρίς προσωπική κάρτα. Ξέρετε καλά ότι στην Αναδομό με μία κλίση έχετε δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας από μηχανικό. Ξέρετε καλά ότι στην Αναδομό μπορείτε να κάνετε το μπάνιο σας παλατάκι μέσα σε 3 μόλις ημέρες, χωρίς εσείς να κουνήσετε το δαχτυλάκι σας. Εκεί νιώθετε ξεχωριστός, αναδομό.gr για πιο πολλές ιδέες. Μαζί μας φυσικά και η Οτέκο, δίπλα στο Μετανάνα Κόσμος και στο Magic Park, 10-20-30 τηλέφωνο επικοινωνίας, όλο το 24ωρο, κλείνετε ραντεβού για να περάσετε κταίω εύκολα και γρήγορα και οικονομικά το αυτοκίνητο και το μηχανάκι σας. Και βέβαια με τα 10 χρόνια της Οτέκο υπάρχει και 10% έκπτωση ελέγχους κταίω και φορτηγών από την εταιρεία την Οτέκο που είναι πάντα μαζί μας πρώτη ώρα. Την καλημέρα μας, Ηνωμένες Πολιτείες, τον φίλο μας τον Δαμιανό, ο οποίος πάντα ξυπνάει ξημερώματα. Ξυπνάει τώρα να τρέξει, ξυπνάει να κάνει ποδήλατο, δεν ξέρω τι ξυπνάει εκεί στο New Jersey, που είναι, κάπου εκεί. Και μας ακούει και θέτει ένα ερώτημα, με ποια λογική δίνουν δανεικό τον Κωνσταντινίδη και όχι τον Κίτσιου. Δανεικό τον καλύτερο Κωνσταντινίδη και όχι τον Κίτσιου, αναφέρει ο φίλος. Εντάξει, υπάρχει μια απάντηση. Να ακούσουμε τι ώρα είναι πρώτα. Η ώρα είναι 12.30. Πετραδάκι, πετραδάκι. Ούτε πετραδάκι, ούτε τουβλάκι δεν χρειάζεται για να αποκτήσεις το νέο σου σπίτι. Τώρα με την εταιρεία Petkos σχεδιάστε το σπίτι των ονείρων σας. Petkos. Έτοιμα προκατασκευασμένα σπίτια υψηλής αισθητικής. Με πλήρη μόνωση και ολοκληρωμένο εξοπλισμό κουζίνας, μπάνιου, ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης. Όλα επώνυμα και μόνο από 8.000 ευρώ το σπίτι με το κλειδί στο χέρι. Προκατασκευασμένα σπίτια Petkos. 4ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λακαδά. Τηλέφωνο 68 1086. Petkos. Χτίζει τα όνειρά σας. FM γράφετε κενό αφήνετε μηνύματα στο 54526 για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να τονίσετε, οτιδήποτε. Για το φίλο που ρώτησε για Κωνσταντίνη και Κίτσιου, εντάξει, η απάντηση είναι απλή. Ο Κωνσταντίνης επιστρέφει επί μια επέμβαση χιαστών, αρκετά σύνθετη επέμβαση, και ακόμα δεν έχει μπει στο καρό της 100 με την ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ προτιμάει να... πώς το θέσω, να αναθέσει την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους σε μια άλλη ομάδα. Ναι. Αυτό προτιμάει ο ΠΑΟΚ. Τώρα που κλείνει αυτό το θέμα και ο Κωνσταντίνης θα πάει στην Ομόνια, εφόσον πέσουν και οι υπογραφές, απλώς να τονίσουμε ότι... ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση ο Κωνσταντινίδης. Δεν νομίζω ήταν τότε καλύτερο αυτό που συνέβη από τον ΠΑΟΚ στον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής είχε τον Μπελά και το πρόβλημα της αποθεραπείας από πολύ σύνθετη επέμβαση. Το να λες αυτό το ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι και γέννημα θρέμα δικό σου, εσύ που έχεις ένα Μπελά, βρες και μια ομάδα να πας να σε κάνει καλά, δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Δηλαδή ψάχνει ο Κωνσταντίνης ομάδα να τον αποθεραπεύσει. Και όμως τη βρήκε. Ναι. Και όμως βρήκε μια ομάδα επιπέδου, εντάξει, στην Κύπρο. Δεν βρήκε ομάδα στη Football League της Ελλάδας. Βρήκε μια ομάδα που έχει στόχους στην Κύπρο. Δεν νομίζω ότι άλλος θα έβρισκε ομάδα.
αυτός βρήκε και ομάδα και θα πάει στην Ομόνια για να επιστρέψει στα γήπεδα. Και μακάρι να είναι υγιής και να επιστρέψει και να παίξει αυτό που όλοι περιμένουν. Εμείς έχουμε πάρει μια πολύ μικρή γεύση, νομίζω. Mm. Στο πρώτο μισό της περσινής, όχι μισό, ούτε καν μισό. Ένα-δύο μήνες πέρσι στο ξεκίνημα της σεζόν που είδαμε κανονικό Κωνσταντινίδη. Αναδιαστήματα. Γιατί δυστυχώς το παιδί έχει διαρκώς διάφορα ζητήματα τραυματισμών. Άλλες φορές λιγότερο σοβαρά, άλλες φορές πολύ πιο σοβαρά, όπως αυτό που είχε πέρσι με το γόνατο. Ναι. Ας τελειώσει το θέμα αυτό. Να υπογράψει προφανώς για ένα χρόνο και θα δούμε τι άλλο θα έχουμε από αυτή την υπόθεση. Για τα μεταγραφικά, τις πληροφορίες που έχουμε, χωρίς να υπάρχει κάτι προχωρημένο, χωρίς να είναι οριακή καμία υπόθεση, δεν φαίνεται ότι βιάζεται. Ο ΠΑΟΚ ξέρουν καλά ότι τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου θα προκύψουν πολλές και σοβαρές υποθέσεις στη θέση που ψάχνει ο ΠΑΟΚ για ενίσχυση. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε όλα με τη σειρά. Μερά τη μία θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Ήδη είναι 1:20. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Γρηγόρη τον Ατρίδη να μας βάλει στο κλίμα από τις πρωινές πληροφορίες και ειδήσεις που υπάρχουν γύρω από τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά μέσα στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Πού να ξέρεις εσύ, Κόλκα, πού να ξέρεις ποιοι είναι σας όλοι. Πού να ξέρεις. Είναι δυνατόν τώρα. Ακούτε ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο, 45 λεπτά μετά τις 12. Ξεκινήσαμε μια πρώτη γενική αναφορά στα του ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε στο ποδόσφαιρο τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ, μια ενημέρωση για το ότι μπορούν κανονικά αύριο φίλοι του ΠΑΟΚ να παραβρεθούν στο φιλικό παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Ναι, μαζί με Γρηγόρη Ατρίδη. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Γρηγόρη. Α, όχι. Ας ένα λεπτό. Μάλιστα. Άκυρο. Ωραία. Εντάξει, τον αναμένουμε. Έχουμε σε πολύ λίγο μαζί. Για ό,τι θέλετε επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Κατά τα άλλα ποδοσφαιρικά πληθαίνουν έτσι δημοσιεύματα, αναρτήσεις, πληροφορίες και σε Αγγλία και σε Ισπανία ότι είναι σε τελικό στάδιο η διαπραγμάτευση μεταξύ της Λέστερ και της Λακορούνια. Υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά, πλέον τα 15 εκατομμύρια έγιναν 14,6, έτσι ώστε η αγγλική ομάδα να πάρει τον Λούκας από τους Ισπανούς. Από χθες αναφερθήκαμε, τέτοια ώρα περίπου υπήρχε μια πρώτη πληροφορία ότι προχωράει το θέμα και πλέον τώρα έχει αναζωπηρωθεί και είναι ακόμα πιο πολλές πληροφορίες ότι θα κλείσει. Εντάξει, πολλές φορές έκλεισε, μέσα εισαγωγικά, στο καλοκαίρι. Και προφανώς δεν έχει τώρα, δεν θα παίξει και τόσο μεγάλο ρόλο αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει τα 4 εκατομμύρια ή τα 5 εκατομμύρια, στο αν θα κάνει τη μεταγραφή. Νομίζω ότι δεν συνδυάζεται τα γραφή, έτσι αλλιώς θα κάνει. Mm-hmm. Έχουμε τώρα Γρηγόρη Ατρίδη μαζί μας. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Όλα καλά? Μια χαρά. Φοβερή η πρωινή ανάλυση των ομάδων του Super League. Φοβερή. Από την προηγούμενη εκπομπή θες να πεις. Ναι. Νιώσαμε ότι δεν είμαστε καλά ενημερωμένοι. Προφανώς αυτό μπορεί να ισχύει για τον κόσμο. Και αποδείχθηκε ότι δεν είμαστε. Ναι, αλλά δεν θυμόμαστε ποιος είναι προπονητής στον Άστο Λεβαδιακό. Είναι μια παράληψη, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα ντροπή μας. Είναι η ελληνική ομάδα. Έπρεπε να ξέρουμε. Και εμείς που ακούγαμε πάντως, αφού ακούσαμε και μάθαμε, νιώσαμε ότι δεν ήμασταν καλά ενημερωμένοι. Δεν πολλές μεταγραφές που δεν είχαμε ιδέα. Και πού ακόμα, θα γίνουν πολλά πράγματα. Ναι, μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή, θα έχει πολύ πράγμα. Θα έχουμε πολλές ανατροπές. Για να έχουμε και μια εικόνα θεωρητικά, μέχρι να δούμε τις ομάδες όλες από 20 Αυγούστου και μετά. Γιατί έχουμε μια πρώτη εικόνα από τους τέσσερις μεγάλους. Είδαμε και τον Μπας Γιάννενα, εντάξει. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη καταλαβαίνουμε τα θέματα του Ηρακλή που είναι πολλά και δύσκολα, αλλά έχει άλλες 10 ομάδες, τις οποίες έχουμε πολύ μικρή ενημέρωση και θα αρχίσει το πρωτάθλημα και θα ξαφνιαστούμε με όσους παίζουν, όσους δεν παίζουν. Βέβαια.
Για παράδειγμα, από το πρωί βλέπω ότι ασχολήθηκες και με ρεπορτάζ Λεβαδιακού. Ναι, ναι. Και τι βέβαια, συμπέρασμα έβγαλες? Άμα δει κάποιος την επίσημη ιστοσελίδα του Λεβαδιακού, θα εκτιμήσει πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνονται γενικά οι επίσημες ιστοσελίδες ομάδων. Ξεκινάμε για το συγκεκριμένο ότι έχει. Είναι μια βάση, μια αρχή. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται το Σάββατο να είχε παιχνίδι με τον Ατρόμητο και να μπορείς να βρεις το αποτέλεσμα. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Το είχε, ναι. Μέσα. Εγώ δεν το βρήκα από την επίσημη ιστοσελίδα, το βρήκα από άλλο. Τέλος πάντων, αυτό που απασχολεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ έμεσα, γιατί είναι νωρίς ακόμα για να έχουμε μια εικόνα, είναι ότι στο φιλικό που έδωσε ο Λεβαδιακός το Σάββατο και αντιμετώπισε τον Ατρόμητο που θα τον αντιμετωπίσει και ο ΠΑΟΚ αύριο, και το οποίο έληξε 0-0, ο Μάντζιος, ο επιθετικός των δύο ετών, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στην περιοχή των προσαγωγών και γι' αυτό το λόγο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να δει αν είναι κάτι σημαντικό ή όχι. Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι, επειδή πλέον έχει οριστεί και έχουν οριστεί δύο πρώτες αγωνιστικές, είναι στις 21 Αυγούστου στην έδρα του Λεβαδιακού, 7 και 4, 12 ημέρες. Βάλτο στην ατζέντα σου τώρα που το θυμήθηκα. Ναι, το συγκεκριμένο. Ωραία, εντάξει, έγινε, θα το προσθέσω. Ναι, να το μην το ξεχάσει, επειδή μου. Όχι, όχι. Πες και το φίλο στο Σταύρο, ναι. Παρότι η πρόβλεψη που κάναμε εδώ και πολλές εβδομάδες ήταν για Λάρισα, βέβαια, αλλά τέλος πάντων πέσαμε λίγο εκτός. Άρα ήταν τα σχέδια. Σε 12 μέρες είναι το πρώτο παιχνίδι. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα και ο Μάτζιος δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν, νομίζω ότι είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να απασχολεί τον ΠΑΟΚ, γιατί εξ' από τις κόντρες που έχει τις πολλές με τον Τζαβέλα στα τελευταία παιχνίδια, ο Μάτζιος είναι ένας πολύ ικανός επιθετικός. Ναι, ναι, εννοείται ότι είναι αδέρφια, κολλητή όντως. Είναι για σεμινάριο οι κόντρες, γιατί και οι δύο δίνουν έτσι, κάνουν σεμιναριακές κινήσεις πάνω στην κόντρα, στη διάρκεια των αγώνων. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή. Τώρα, μια και το αναφέραμε και ξεκινάμε από αυτό, από όλα όσα καταλαβαίνουμε τώρα θεωρητικά, δηλαδή πάλι ο Μάντζιος είναι το α και το ω του Λεβαδιακού. Κάτσε να ξαναθυμηθούμε λίγο το ρόστερ. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης και νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό περιμένω πράγματα και από το Σεμπίνιο που... βέβαια, ναι. Που είναι μια μεταγραφή που θέλω να τους βοηθήσει πολύ μεσοεπιθετικά. Ναι. Αλλά ο Μάντζιος είναι ο ποδοσφαιριστής που πάντα τον ψάχνουν όλοι οι συμπαίκτες του και αυτός που όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, από αυτόν περιμένουν και τη διαφορετική κίνηση και κάποιο γκολ για να αλλάξει η ροή του αγώνα. Τα έχει πάει καλά, έχει βρει το λιμάνι του εκεί. Γιατί είναι και λίγο ιδιαίτερος και σαν χαρακτήρας και σαν ποδοσφαιριστής. Έχει πολύ ταλέντο, αλλά νομίζω ότι για διάφορους λόγους δεν κατάφερε να παίξει πιο πάνω. Ας μην το μιλάμε, Γρηγόρη, έστω και 11 μέρες πριν το παιχνίδι, μην κάνουμε κουβέντα. Όχι, το μιλάμε, το anytime σε αυτό το ξέρουμε. Απλά δεν ξέρουμε αν ο Πάκος πάρει παραπάνω γκολ. Μάλιστα. Δεν είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Είναι στην κατηγορία συγκεκριμένων παικτών που πάντα πρέπει να τους ποντάρεις anytime, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό να πάρεις εκτός από τα λεφτά σου και κάποιο κέρδος. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί αναφέρατε. Προχθές το γκολ του Ιμπραήμοβιτς, το είδατε. Με τη Μάντσεστερ. Την κεφαλιά. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ναι. Δεν υπάρχει. Τι να υπάρχει. Γιατί. Ο Μπερμπάτοφ γιατί έκανε πέρυσι φάουλ στη Λιβάδια. Είχε κάνει. Έκανε. Είχε κάνει εκεί. Τι διαφορά. Εκεί, τι διαφορά. Τον τι διαφορά. Τον κράτησε. Ο Μπερμπάτοφ. Ένα μόμετρο εκεί ήταν χρησιμοποιητικό με περισσότερη δύναμη στο χέρι. Ο Ιμπραήμοβιτς δεν τον κράτησε. Δεν τον έσπρωξε. Με τα χέρια δεν πήρε πλεονέκτημα. Δεν έβαλε τόση πολύ δύναμη όπως τότε ο Μπερμπάτοφ. Ποιος ήταν ο Τρυποτσέρης, ήταν ο αμυντικός. Ξέρω εγώ ποιος ήταν. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, τώρα που θυμήθηκα. Τι ωραίο θα ήταν να δούμε τα στα 40 τον Ιμπραήμοβιτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή το σκηνικό που ο Ιμπραήμοβιτς θα ψάχνει. Αυτός βαριέται από τώρα. Ρε. Στη φανέλα είναι σίγουρο. Ναι, όντως. Αυτός βαριέται από τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά είναι το Λεβαδιακό. Να δούμε αν θα παίξει ο Μάντζιος ή όχι. Αυτό βέβαια είναι και το μεθεπόμενο επίσημο του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί προηγείται το Ευρωπαϊκό στις 18 Αυγούστου. Και όπως έγραψες νωρίτερα, το καθόρισε η Δυναμό Τυφλίδας για να ξεκινήσει 7. Έχουμε διαφορά ώρας με αυτούς. Ναι, αυτή είναι μία ώρα μπροστά, οπότε το παιχνίδι εκεί θα γίνει 8 και φαντάζομαι ότι επειδή συνηθίζεται αυτό, να προσαρμόζονται οι ώρες σε ώρες, η Europa League ακόμα και σε επίπεδο προκριματικών, το 8 ώρα Γεωργίας είναι μια τέτοια ώρα. Και απλά θα είναι 7 ώρα Ελλάδας, γιατί αυτό ενδιαφέρει και τον περισσότερο κόσμο που θα το παρακολουθήσει. Τώρα, επειδή αναφέρατε και πριν κάποια πράγματα... Κάτσε να δούμε καιρικές συνθήκες.
Όταν εδώ έχουμε, ξέρω εγώ, αυτή τη θερμοκρασία που έχουμε, εκεί τι έχουμε. Τι έχουμε στην Τυφλίδα. Για παράδειγμα, σήμερα. Οχ, 37 λέει σήμερα εκεί. Αμάν. Αυτά δεν μας τα πεις, Γρηγόρη. Ναι, με κοντομάνικο. Καλά, δεν θυμάσαι και στην, και στην Νίτρα πέρσι στα πολλά παιχνίδια που είχε ο ΠΑΟΚ και τα προγραμματικά που είχε πολύ, πάρα πολύ έντονη ζέστη. Α, η πρόβλεψη για τις επόμενες 5 μέρες, 6 είναι εκεί, 37-38 βαθμοί. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε τόσο ζέστη. Είναι λίγο σόρυ και τα πράγματα. Αν είναι έτσι και τότε. Ωραία. Στο παιχνίδι. Και θυμίζουμε ότι έχουν και πολύ καλή έδρα. Μας το δήλωσε και ο Σίλτεφελτ τις προάλλες που έπαιξε στο μάτς Δυναμό Τυφλίδας, Δυναμό Ζάγκρεπ, ότι δεν είναι έτσι απλά όσο νομίζετε. Εκεί η έδρα είναι πραγματικά καλή και δυνατή και απαιτητική και πιέζει και έχει πάνω από 30.000 κόσμο. Όσο καλή ήταν η κλήρωση αυτή για τον ΠΑΟΚ, γιατί από τους υποψήφιους που βγήκανε το πρωί της Παρασκευής και αναφέρομαι στους αντιπάλους, ο ΠΑΟΚ πήρε ενδεχομένως τον καλύτερο, ναι, τον πιο αδύναμο. Τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι αυτά τα παιχνίδια, γιατί μπορεί να σου κάνουν μόνο ζημιά. Μπράβο, δεν θα σου πει κανένας αν περάσεις, αλλά ναι, αν έρθει αρνητικό αποτέλεσμα δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Από την Δυναμό Τυφλίδας έχουμε κάτι άλλο πέρα από την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού? Είναι κάτι καινούργιο? Χθες και σήμερα, όχι έτσι. Νομίζω πως όχι, δεν υπάρχει κάτι. Έχουν παιχνίδι παραδείγματος το Σάββατο 13 νομίζω, όπου θα είναι άνθρωπος του ΠΑΟΚ, ο κ. Καβαγεράτος, για να το δει καλύτερα. Να δούμε και αν μέχρι τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ θα υπάρξει κάποια ενίσχυση. Βέβαια, όποιος παίξει για να αποκτηθεί, εκτός αν είναι τόσο έτοιμος, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Γιατί χθες όλες οι ομάδες που παίζουν play-off είχαν την υποχρέωση να δηλώσουν τη λίστα. Αλλά έχουν και το δικαίωμα 24 ώρες πριν τα μάτς να κάνουν μια αλλαγή. Μια διαφοροποίηση, ναι. Σωστά. Αναφερθήκατε πριν, ναι, στην περίπτωση του Κωνσταντινίδη και είναι η κουβέντα που ανοίξαμε χθες για την εκαθάριση που επίκειται στο ρόστερ και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα γιατί έχει αργήσει ήδη. Mm. Να πούμε ότι η Ομόνια στην επίσημη ιστοσελίδα της και από εκεί προέκυψαν χθες και τα δημοσιεύματα και στην Κύπρο εξέδωσε μια ανακοίνωση για καταρχήν συμφωνία της ίδιας με τον ΠΑΟΚ και αυτό που απομένει είναι να υπάρξουν και υπογραφές των συμβολέων από τον ποδοσφαιριστή για να οριστικοποιηθεί ο δανεισμός για ένα έτος. Και προφανώς είναι ακριβώς όπως τα ανέφερε και πριν ο Δημήτρης, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση δανεισμού ποδοσφαιριστή, γιατί όταν προέρχεσαι από ένα τραυματισμό από ρήξη χιαστού και γενικότερα από πολύ πιο σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, δεν ήταν μόνο η ρήξη χιαστού. Και στο διάστημα πες το μας αυτό, γιατί ήταν πολύ σύνθετη περίπτωση. Είχε και ένα... Όταν έγιναν οι εξετάσεις για να πάρθει η απόφαση το πότε θα κάνει το χειρουργείο, διαπιστώθηκε ότι είχε πρόβλημα και στον εσωπλάγιο. Και ήταν πολύ πιο δύσκολο και το χειρουργείο που έγινε από τον γιατρό του ΠΑΟΚ, τον κύριο Ράλι. Και εκ των προτέρων, ενώ πήγε πάρα πολύ καλά η επέμβαση, ήξεραν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι δεν, και σε επίπεδο αποκατάστασης και χρονικά μιλώντας πάντα, δεν θα είναι μια απλή περίπτωση τραυματισμού στο γόνατο με χιαστό. Και θα ήδη αποδείχθηκε, το χειρουργείο έγινε περίπου 20 Δεκεμβρίου, εκεί 22 ναι, κάπου 20 εκεί, κάτι. Πλησιάζουμε 20 Αυγούστου, 8 μήνες μετά, και ο Κωνσταντινίδης ακόμα έχει λίγο δρόμο για να φτάσει να είναι 100% έτοιμος. Ναι, και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και ο ψυχολογικός τομέας. Το αν ο παίκτης δηλαδή νιώσει 100% έτοιμο το πόδι του και το πατάει και δεν το φοβάται. Είναι και αυτό πολύ δύσκολο. Και παρόλα αυτά, Γρηγόρη, κατάφερε ο ποδοσφαιριστής να βρει η ομάδα αρκετά υψηλού επίπεδου. Γιατί ναι, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Όχι, καθόλου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όχι δεν ήταν καθόλου εύκολο και ήταν και πολύ δύσκολο και σε ψυχολογικό επίπεδο γιατί σκεφτείτε πώς ένιωσε ο ίδιος ο παίκτης που προέρχεται από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, μακάρι να τα καταφέρει γιατί είναι ισχυρή προσωπικότητα και το έχουμε αναφέρει πολλές φορές παρά το νεαρό της ηλικίας του και έχει μια ευκαιρία να επιστρέψει με πολύ διαφορετικές συνθήκες στον ΠΑΟΚ. Αν καταφέρει να κάνει μια γεμάτη σεζόν, τότε θα είναι όλα διαφορετικά το ερχόμενο καλοκαίρι πρώτο Θεός και για εκείνη. Είναι δεδομένο, θα τον παρακολουθούμε όπως και τον Κουλούρη πέρυσι. Ψυχνά, πυκνά, κάθε εβδομάδα θα βλέπουμε τι κάνει, πώς πάει, αν παίζει κτλ.
περιμένοντας να ξαναγυρίσει. Τώρα δεν θυμάμαι πότε λήγει το συμβόλαιό του, γιατί αυτή είναι η πιο μεγάλη λεπτομέρεια από όλες νομίζω, για τον Κωνσταντινίδη. Πάμε στα επόμενα, θα το βρω. Πόσα χρόνια δηλαδή, γιατί χάνει ένα χρόνο τώρα, έτσι είναι, από τον ΠΑΟΚ χάνει ένα χρόνο. Πέρσι είχε γίνει ανανέωση του συμβολέου του με τον Φρανκ Άρνεσεν, νομίζω. Ναι, μέχρι. Θα το δούμε. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν, νομίζω ότι και πάλι είναι νούμερο ένα ζήτημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί τον απασχολεί το τι θα συμβεί με τη μεταγραφή του Λούκας. Τα χθεσινά δημοσιεύματα που υπήρχαν από την Ισπανία σήμερα εμπλουτίστηκαν και με αναφορές από την Ολλανδία. Οι Ολλανδοί αναφέρονται στον βρετανικό έντυπο τύπο και υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες η Λέστερ είναι πιθανότητα η επόμενη ομάδα του Λούκας, σε αυτήν θα συνεχίσει την καριέρα του. Κάνουν λόγο για συμφωνία των δύο ομάδων σε ένα ποσό που θα φτάνει περίπου τα 15 εκατομμύρια ευρώ, 14,5 αναφέρουν για την ακρίβεια. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή και να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει με τα νούμερα, γιατί υπάρχει, όταν εμπλέκεται μια αγγλική ομάδα, μπορεί τα νούμερα να είναι τελικά και θα είναι τα νούμερα σε λίρες, οπότε θα πρέπει να γίνει και η μετατροπή. Πάντα θα ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ η συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι να υπάρξει μεταγραφή του Λούκας. Είναι πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα που έχει, γιατί μετά από φοβερή χρονιά του Ισπανού ο ΠΑΟΚ διαθέτει το 30% των δικαιωμάτων του, οπότε σκεφτείτε πως αν κλείσει η μεταγραφή σε αυτό το νούμερο που αναφέραμε, ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα ποσό πάνω από 4 εκατομμύρια, θα προσεκίζει τα 5. Mm. Είναι δυσθεώρατο. Είναι σαν να έπαιξε στα play-off του Champions League. Ναι, ακριβώς. Οικονομικά. Ακριβώς έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι δεν θυμάμαι εγώ τώρα πότε ο ΠΑΟΚ είχε πάρει τόσα πολλά λεφτά από την πώληση ενός ποδοσφαιριστή. Και τώρα δεν τον πουλάει. Ο ΠΑΟΚ τον πουλάει η Λακορούνη, έτσι. Γι' αυτό θα πάρει. Γι' αυτή μια διαφορά. Ο Κωνσταντινίδης στο συμβόλαιο λήγει το 19, έτσι, πέρυσι που ανανέωσε, πήγε μέχρι το 19. Άρα και του χρόνου που θα επιστρέψει με το καλό θα έχει άλλα 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ συμβολέου. Ήταν από αυτούς που πρόλαβαν να ανανεώσουν στην περίοδο του Άρνεσεν και νομίζω ότι είναι και λογικό, γιατί όπως είπε και πριν ο Νίκος, στο ξεκίνημα πέρσι τη σεζόν είδαμε αρκετά παιχνίδια κανονικό Κωνσταντινίδη και είναι από τους παίκτες που έδινε την αίσθηση ότι δύσκολα μπορεί να του κλέψει τη θέση. Τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς είναι άτυχος σε κομβικά σημεία στην καριέρα του τα τελευταία χρόνια. Θυμίζουμε τις προκρίσεις πέρυσι για τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, τις πήραν αυτά τα παιδιά. Ναι, βέβαια. Έτσι, μετά μπήκαν οι άλλοι. Από 15 Αύγουστο και μετά μπήκαν οι άλλοι. Άλλο, Γρηγόρη, που έχουμε αφήσει στην επικαιρότητα για τον ΠΑΟΚ. Επειδή έχουμε βαρεθεί να σβήνουμε μηνύματα σε όλα τα θέματα, έτσι. Δεν έχει να κάνει με το τι γράφει μέσα το θέμα. Η μόνη ερώτηση είναι επιθετικό θα πάρουν. Ναι. Και υπάρχει μια απάντηση που εωρείται. Δηλαδή, αν κάνεις το λάθος και μπεις στην απάντηση, μετά θα είναι πολλά περισσότερα τα σχόλια. Υπάρχει πάντως ένα δημοσίευμα σήμερα από την Ιταλία που υπενθυμίζει σε όλους πως ο ΠΑΟΚ είναι πιθανό να κάνει κρυφά κάποιες μεταγραφικές αναζητήσεις για την ενίσχυση που απομένει στην κορυφή της επίδεσης. Αυτό που αναφέρουν οι Ιταλοί ουσιαστικά είναι μια επαναφορά στο προσκήνιο ενός θέματος που υπήρχε και τις προηγούμενες ημέρες. Τονίζουν ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η ελληνική ομάδα και η ομάδα από το εξωτερικό που ενδιαφέρθηκε για τον Αλεσάντρο Μάτρι, τον επιθετικό της Μίλαν που πέρυσι αγωνιζόταν ως δανεικός στην Λάτσιο. Στα 32 του, τα οποία κλείνει τώρα τον Αύγουστο, ο Μάτρι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Μίλαν. Νομίζω ότι δύσκολα θα παραμείνει στους Ρωσονέρι και προσθέτουν οι Ιταλοί ότι ο Μάτρι επέλεξε να μην αποδεχτεί την περιπέτεια του εξωτερικού φωτογραφίζοντας την πρόταση που του έκανε ο ΠΑΟΚ και τονίζουν ακόμα ότι αυτή τη στιγμή η Σασουόλο και η Μπολόνια είναι οι τελευταίες ομάδες που εξετάζουν ζεστά το ενδεχόμενο να τον αποκτήσουν, κάτι που αν συμβεί τελικά θα είναι θετικό για το Μάτρι γιατί θα παραμείνει στην Ιταλία. Σεντερφόρ όμως. Δεν θυμάμαι και τώρα βλέπω, δεν θυμάμαι να έχει παίξει ποτέ στα άκρα, να έχει κάνει κάτι διαφορετικό έτσι σε θέση εκτός περιοχής. Δεν είναι τόσο βαρύς, είναι πιο αέρινος και βέβαια αν παρατηρήσεις βίντεο με αυτά που έχει κάνει και με τα γκολ που έχει πετύχει, τα περισσότερα τα πετυχαίνει γιατί ξέρει να βρίσκεται στο σωστό σημείο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δηλαδή είναι ο Ιντζάκη.
Ναι, αυτό. Βγαίνει απέναντι από τον επιθετικό γιατί εκμεταλλεύεται λάθος, παίρνει rebound, γιατί του δίνει την μπάσα και είναι στο σωστό σημείο και είναι καλύτερο. Ο Πάοκ θέλει ένα πιο δημιουργικό παίχτη που θα φτιάχνει φάση και μόνος του, νομίζω. Τέτοιο στυλ επιθετικό έχει. Θα έπρεπε να διαφοροποιηθούν λίγο τα χαρακτηριστικά συγκριτικά με αυτά. Έτσι γράφουν οι Ιταλοί. Τώρα εξάλλου δεν αφήνουν και περιθώριο ότι θα πάει στο εξωτερικό ο Ιταλός που είναι και 32, είπαμε. 32. Στα 32 τώρα τον άκουσα το κλείνει. Mm. Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι από την διάδα φιλικών αγώνων που όπως αναφέραμε και έχασε αναγκάστηκε να κάνει ο Ήβιτς γιατί έχει πολύ μεγάλο ρόστερ και θα πρέπει να αξιολογήσει με σωστό τρόπο τους ποδοσφαιριστές του. Να θυμίσουμε ότι στη σημερινή αποστολή... Γρηγόρη, μισό λεπτό γιατί ξεφύγαμε λίγο να ακούσουμε τι ώρα είναι. Η ώρα είναι μία. Η καλύτερη ώρα για μία Lux. Lux. Ελληνικά αναψυκτικά σε 8 υπέροχες γεύσεις. Η μία καλύτερη από την άλλη. Κυρία Ιωάννα, θα μου φέρεις μια πορτοκαλάδα. Ή μάλλον, πιάσε μια λεμονάδα. Όχι, να σου πω, φέρε καλύτερα μια βεσινάδα. Ή, όχι, εγώ λέω καλύτερα να σου φέρω μια Lux. Αι, γεια σου. Μπορεί να μην ξέρεις τι θες. Ξέρεις όμως τι ζητάς. Πορτοκαλάδα. Lux. Λεμονάδα. Η μία βεσινάδα. Καλύτερη από την άλλη. Λοιπόν, 8 η ώρα ΠΑΟΚ Βέρεια, να θυμίσουμε τους 16, τους οποίους έχει έτοιμους για αυτό το μάτσο ο Ίβιτς. Ναι, η αποστολή για το σημερινό παιχνίδι αποτελείται από τους Γλύκο, Βελίδη, Λέοβατς, Κίτσιου, Βαρέλα, Μαλεζά, Πούγκουρα, Σάκοφ, Χαρίση, Μπίσεσβαρ, Δημητριάδη, Ζάιρο, Κοροβέση, Ροντρίγκες, Περέιρα και Αθανασιάδη. Και νομίζω ότι στην αποστολή του σημερινού παιχνιδιού τα φώτα πέφτουν λίγο περισσότερο πάνω στον Βαρέλα. Είναι ο ποδοσφαιριστής που μπαίνει για πρώτη φορά σε αποστολή του ΠΑΟΚ και σε φιλικό παιχνίδι και είναι πιθανό με προσεκτικό τρόπο γιατί προέρχεται από τραυματισμό και σε αυτές τις περιπτώσεις επειδή στο ΠΑΟΚ δυστυχώς ξέρουν από τραυματισμούς και είναι το θέμα που απασχόλησε πέρσι. Προσεκτικά ενδεχομένως να πάει κάποια λεφτά συμμετοχής στο σημερινό φιλικό κόντρα στην Βέρεια, να είναι ουσιαστικά και η πρώτη του Βαρέλα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Και το λέμε γιατί είναι και η μεταγραφή που ταλαιπώρησε περισσότερο τους ανθρώπους του κεφάλου, ένα σύριαλ φέτος στο καλοκαίρι. Και τελικά ευτυχώς ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποκτήσει τον παίκτη έστω και με είναι αγώνας ΠΑΟΚ Βέρειας, αγώνας δηλαδή με ομάδα μικρομεσαία όπου ο ΠΑΟΚ θα έχει την υποχρέωση να κρατήσει μπάλα, να δημιουργήσει κτλ. Αγώνας προφανώς για 4-2-3-1 που ικανοποιεί τον Ίβιτς. Αγώνας προφανώς με δεκάρι άρα για τον Μπίσεσβαρ. Ιδανική ευκαιρία να μας δείξει κάτι παραπάνω. Για τον Βαρέλο όπως είπες και εσύ. Αγώνας ίσως για να δούμε τον Περέρα στην κορυφή. Ίσως. Ναι, και αυτό είναι πιθανό. Γιατί πάντα υπάρχει προβληματισμός με τον Αργεντινό. Όσο καλός είναι στα τελειώματα, τόσο μεγάλος είναι ο προβληματισμός που δημιουργεί επειδή δεν ξέρεις πού μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή μπορεί να έχει μια δεκάδα με Γλύκο, με Λέο Βατσκίτσιου, Βαρέλα Μαλεζά, Σάχο Φχαρίση, Μπίσεσβαρ, Ζάιρο Ροντρίγκες και Περέρα ή Αθανασιάδη. Δηλαδή είναι 2-3 στοιχεία, ο σχηματισμός, η φιλοσοφία του παιχνιδιού, ο Βαρέλα που είπες, ο Μπίσεσβαρ. Αυτά που έχουν το πιο μεγάλο ενδιαφέρον εν ώψη της αναμέτρησης αυτής με τη Βέρεια. Στις δοκιμές που κάνει ο Ίβιτς για έναν αγώνα που επαναλαμβάνουμε στη φιλοσοφία του μπορεί να θυμίσει σε πάρα πολλά τα μάτς τα οποία έρχονται. Πολλά μάτς τέτοιου είδους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιχνιδιών που θα δίνει ο ΠΑΟΚ εντός ελληνικών συνόρων. Και αύριο πάλι στο Περιστέρι θα δούμε. Τι καινούριο μπορεί να έχει. Ένα διαφορετικό παιχνίδι εκεί. Ενδεχομένως, γιατί έχουμε αυτή την αίσθηση, μένει να το δούμε και στα δύο παιχνίδια για να συγκρίνουμε. Ο Ατρόμητος είναι πιο δυνατή ομάδα, οπότε είναι άλλου είδους της το αυριανό. Αλλά νομίζω ότι ο Ίβιτς το ήξερε αυτό προκαταβολικά, οπότε δεν είναι καθόλου τυχαίες οι δύο επιλογές που έχει κάνει στις αποστολές για τα παιχνίδια. Να τονίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ αύριο στο Περιστέρι θα έχει τη δυνατότητα να έχει και τον κόσμο του στο πλευρό του. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση στα social media της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 10 ευρώ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθούν στη θύρα 1 του γηπέδου του Ατρομήτου. Και υπάρχουν δύο τρόποι για να μπορέσει κάποιος να προμηθευτεί εισιτήριο. Ένας τρόπος είναι ηλεκτρονικά. Δίνεται και
μέσα από το ΠΑΟΚ24 το συγκεκριμένο link. Και ένας άλλος τρόπος είναι από τα εκδοτήρια του γηπέδου του Ατρομήτου στη θύρα 2 του σταδίου. Ωραία. Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά για όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι. Αυτά όλα γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, με πρόσωπα, με τον Κωνσταντινίδη, με τις αποστολές, το φιλικό. 8 η ώρα θα είμαστε στην Τούμπα και βεβαίως θα έχουμε περιγραφή από τον φιλικό αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βέρεια. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Οτέκο, το ΚΤΕΟ. Μην το ξεχνάτε, πρέπει να περάσετε έλεγχο αυτοκινήτου ή μηχανής. Και στον Οτέκο περνάτε εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, με έκπτωση λόγω και των γενεθλίων της Οτέκο, τα 10 χρόνια. Έκπτωση 10% σε ελέγχους ΚΤΕΟ, γιοταχή και φορτηγών έως 3,5 τόνους. Μαζί μας ήταν φυσικά και η αναδομό την πρώτη ώρα. Αγία Σοφίας 18 με 6 άτοκες δόσεις και χωρίς πιστωτική. Ανακαινίζετε το σπίτι και το μπάνιο σας με σύγχρονα υλικά και εγγύηση κατασκευής. Καλείτε στην αναδομό στο 242-111 για μια δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας από τον μηχανικό και βέβαια ειδικές προσφορές στο αναδομό.gr. Μέσα από το αναδομό.gr μπορείτε να βρείτε ακόμα και για να νοικιάσετε σπίτι αλλά και για αγορά. Μεταγραφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόλις ανακοινώθηκε. Η Manchester City πήρε τον Stones. Ποιος είναι ο Stones? Της Everton. 50 εκατομμύρια λίρες. Εκατομμύρια. Μάλιστα. Είναι αμυντικός, ναι. Μάλιστα. Είναι η σημερινή μεταγραφή πανευρωπαϊκά. Είπαμε, έχει οριστεί ο αγώνας Δυναμό Τυφλίδας ΠΑΟΚ στις 7, ώρα Ελλάδος. Το παιχνίδι Μπρόντμπι Παναθηναϊκός στις 9, ώρα Ελλάδος. Και το μάτς ΑΡΟΥΚ Ολυμπιακός μάλλον θα ξεκινήσει στις 10 ώρα Ελλάδος. Όλα αυτά για την άλλη Πέμπτη που είναι η ημέρα για Europa League στις 18 Αυγούστου. Έχουμε ακόμα αρκετές ημέρες. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με Ρέμβι. Τρίτη και Τετάρτη Cocktail Day στην Εύβοι με ένα κοκτέιλ. Άλλο ένα. 4-3-3 για να κλείσετε τραπέζι για οτιδήποτε. Καφέ, φαγητό, ποτό, τα πάντα στο ιδανικό περιβάλλον της Ρέμβης. Είπαμε θα συνεχίσουμε με μπάσκετ για τον ΠΑΟΚ. Η αφορμή έχει να κάνει και με αυτή την πολύ ιδιαίτερη ανάλυση του Σούλη Μαρκόπουλου για το ρόστερ, για τους στόχους, τους αγωνιστικούς της ομάδας, τη φιλοσοφία, μια κίνηση πρωτοποριακή. Ναι, εντάξει, είναι αλλιώς και ο κόσμος να τα ακούει και να τα διαβάζει από τον προπονητή ή από μέλη της ομάδας και να τα διαβάζει από κάποιες αναλύσεις δημοσιογραφικές που μπορεί να υπάρχουν. Εντάξει, είναι διαφορετικό, ναι, και είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Πολύ ξεκάθαρο αυτό που συνέβη. Θα πάμε εμείς να καλησπερίσουμε τον team manager της ομάδας, της ΚΑΕ, τον κύριο Τέλη Τζουρνατζίδη. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές του Λιμπέρ. Όλα καλά. Πώς είστε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Θα ξεκινήσουμε από το τέλος. Από την ερώτηση που ίσως είναι στα χείλη όλων, ολοκληρώθηκε το ρόστερ του ΠΑΟΚ, τέλος? Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έτσι, δεν αναζητάμε τίποτα. Δηλαδή ούτε καν αναζητάτε, δεν υπάρχει ενδεχόμενο για κάποια άλλη προσθήκη? Δεν υπάρχει ανάγκη? Αυτό ψάχνατε και τα έχετε κλείσει? Ανάγκη σίγουρα έτσι δεν υπάρχει. Ναι, βάσει προγραμματισμού φυσικά. Ναι, βάσει προγραμματισμού. Υπάρχει αυτή η περιβόητη που την αναφέρουν και πολλοί, βλέπω τις τελευταίες μέρες, πέμπτη θέση του ψηλού. Αλλά εμείς έχουμε μάθει κυρίως αυτή τη θέση να την καλύπτουμε πάντα με παιδιά που ερχόταν από τις υποδομές. Δίνουμε την ευκαιρία σε ένα παιδί νεαρό να στελεχώνει την ομάδα μας. Ό,τι γινόταν δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, ναι. Γιατί και ο παίκτης ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε αυτή τη θέση, ο Κώτας, από αυτή τη διαδικασία προέρχονταν, τώρα θα είναι ο επόμενος που θα πάρει την ευκαιρία του. Ποιος θα είναι? Έχουμε παιδιά στην εφηβική μας ομάδα, νεαρά, αλλά δεν πάβει ας πούμε να υπάρχουν και οι κεραίες ανοιχτές, πάντα όμως για κάτι τέτοιο. Δηλαδή για ένα νεαρό παιδί που είτε θα προέρχεται από τις δικές μας υποδομές, από την εφηβική ομάδα, είτε μπορεί να είναι και κάποιο παιδί ακόμα το οποίο να μην προέρχεται από εμάς, αλλά πάντα ένα νεαρό παιδί, ένα ταλαντούχο παιδί, το οποίο θα μπει στη διαδικασία της δουλειάς στην ανδρική ομάδα, της προσπάθειας να ενταχθεί και να αλλάξει επίπεδο.
αλλά ναι, δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, ας πούμε, είναι κέραιος μεταγραφικός στόχος σε καμία περίπτωση. Αυτοί έχουν ολοκληρωθεί, όπως πολύ σωστά είπατε και αναλύθηκαν και από τον προπονητή μας εχθές. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι κέραια μεταγραφικό, αντίθετα είναι κάτι τα οποία θα δούμε. Έγινε κατανοητό. Κάτι αλλιώς θα προχωρήσουμε με κάποια από τα δικά μας σημεία. Πάμε από την αρχή τώρα. Πάμε την αρχή. Κάποια στιγμή μας το είχατε πει, είχε γίνει γνωστό ότι αποφασίσατε όλοι μαζί, προφανώς θα μας πείτε εσείς, να αλλάξει η φιλοσοφία, να αλλάξει το προφίλ της ομάδας, να επιδιώξει τη δημιουργία ενός συνόλου που θα παίξει πιο γρήγορα, πιο θεαματικό μπάσκετ. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε πότε περίπου το αποφασίσατε όλοι μαζί και γιατί? Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια η προσπάθεια. Εντάξει, το να παίζουμε καλό μπάσκετ ήταν ανεξάρτητα αν είναι γρήγορο ή αργό ή το στυλ και της ομάδας. Το στυλ της ομάδας πάντα καθορίζεται κυρίως από τους παίκτες που την απαρτίζουν. Έτσι. Ναι. Εμείς τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είχαμε την δυνατότητα τις τελευταίες, ας πούμε, 4-5 σεζόν, από για να μην πάω πιο πίσω, είχαμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε και ομάδες που πηγαίναν σε περισσότερο σετ παιχνίδι, όπως ήταν η περσινή ομάδα. Βέβαια, πρόπερση η ομάδα με την παρουσία αρκετών Αμερικάνων παικτών ήταν πιο explosive, έτσι, πιο εκρηκτική ομάδα, μπορούσε να τρέξει. Αλλά φέτος είπαμε ότι θα ήταν καλό να επενδύσουμε λίγο και στο θέαμα, λίγο περισσότερο και στο θέαμα. Δηλαδή, παίκτες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν, πολλούς παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν στην περιφέρεια, άρα μπορούν να κουβαλήσουν την μπάλα γρήγορα, να είναι καλοί χειριστές και να αλλάξουν από άμυνα σε επίθεση γρήγορα την μπάλα. Παίκτες οι οποίοι θα είναι και θα είναι ψηλοί, αλλά θα είναι γρήγοροι και θα μπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες transition. Συνήθως αυτοί οι παίκτες είναι οι Αμερικάνοι. Έτσι ήταν η σκέψη μας φέτος, να βάλουμε περισσότερους Αμερικάνους από τις άλλες χρονιές. Βάλαμε κάτω τα πράγματα, οριοθετήσαμε τους στόχους μας και σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλον άρχισαν να επιτυχάνονται. Αυτό ήταν και το σημαντικό, δηλαδή σε όλη τη διαδικασία δεν είναι πάντα το τι αποφασίζεις να κάνεις εσύ, είναι και το πώς τα πράγματα εξελίσσονται και πώς τα πράγματα έρχονται. Να το πω λίγο έτσι λαϊκά, σας απασχόλησαν και τα εισιτήρια, κάνετε και μια ομάδα για τα εισιτήρια, να φέρετε πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο? Πάντα μας απασχολεί αυτό, δεν είναι νομίζω ότι ξεκινάμε ποτέ χωρίς να μας απασχολεί αυτό. Υπάρχουν δύο πράγματα, υπάρχει το αποτέλεσμα, υπάρχουν και ο τρόπος που το κατακτάς. Εμείς λοιπόν φέτος, χωρίς να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, αντίθετα μάλιστα, αποφασίσαμε να φτάσουμε στην κατάκτηση των στόχων μας, έχοντας ένα πιο εμπορικό, έτσι, στυλ παιχνιδιού στο μυαλό μας. Μήπως καταφέρουμε να τα ταιριάξουμε και τα δύο, δηλαδή και η ομάδα να πετύχει τους στόχους της, που είναι το βασικό, το νούμερο ένα είναι αυτό, αλλά αυτή η επιτυχία να έρθει με έναν τρόπο θα είναι πραγματικά θελκτικός για την παρουσία των φιλάθλων στο γήπεδο. Λέγεται, δεν ξέρω να κάνω λάθος, εγώ που είμαι λίγο πιο μακριά, ότι ο Σούρης ο Μαρκόπουλος είναι ένας προπονητής με μια φιλοσοφία πολύ πιο, έτσι, που βασίζεται στο σετ παιχνίδι. Ένας προπονητής που πάντα περνάει την μπάλα κοντά στη ρακέτα, που πάντα ψάχνει για πιο βαριά πεντάρια. Να πούμε δηλαδή ότι και εκείνος αλλάζει λίγο το σκεπτικό του? Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Μόνο ο coach μπορεί να μας... Ο coach ήταν αυτός που μας καθοδήγησε για το τι ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε και τι να κάνουμε. Εκείνος Εντάξει, είμαστε... Κοιτάξτε, δεν κρύβουμε εμείς ότι στο ΠΑΟΚ υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία παίρνει αποφάσεις μπασκετικές. Οι πιο μπασκετικές, Οι μπασκετικές και οι τέσσερις τα άνθρωποι, πιστεύω εγώ, που παίρνουν τις αποφάσεις, νομίζω ότι είναι όλοι είναι σε θέση να εκφέρουν πασχετική γνώμη. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς να υπάρχει το OK του coach μας, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει και χωρίς να υπάρχει ένας στόχος, και αυτό ακριβώς έτσι όπως σας το λέω έγινε κιόλας. Απλώς το ευχάριστο στη φετινή σεζόν είναι ότι αυτό που έλεγα και πριν, ότι βάζεις τους στόχους. Δεν είναι ποτέ σίγουρο όμως ότι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν κιόλας. Γιατί όταν βγαίνεις και λες ότι στην αγορά, ότι ξέρεις, θέλω να βρω ένα-δύο τέτοιους παίκτες, περνάει ο καιρός, δεν μπορείς να τους βρεις και τότε συμβιβάζεσαι με κάτι άλλο. Το κάτι άλλο όμως θα σου φέρει ένα διαφορετικό αγωνιστικό αποτέλεσμα ή ένα στυλ μπάσκετ.
που εμείς το έχουμε πάθει αυτό σε κάποιες προηγούμενες σεζόν. Ναι, ναι, και αυτό που έγινε με τον κύριο Μαρκόπουλο χθες είναι πάρα πολύ καλό επικοινωνιακά. Ενημέρωσε τον κόσμο, επικοινώνησε τους στόχους και πώς θέλει να τους πετύχει. Αν δεν τους πετύχει, όχι, μέσα στο γήπεδο είναι άλλη υπόθεση. Φυσικά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος φόβος, ούτε κάποια ευθυνοφοβία. Νομίζω ότι αυτά έχουν μείνει πολύ πίσω πλέον στον αθλητισμό. Και θα πρέπει να είσαι ανοιχτός, να οριοθετείς τους στόχους σου χωρίς να φοβάσαι ότι το αποτέλεσμα δεν θα σε δικαιώσει. Ναι. Ειδικά μάλιστα όταν είσαι ο προπονητής, ο πιο σεβαστός προπονητής στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να δίνεις εξετάσεις πλέον για τίποτα στη ζωή σου. Χρειάζεται να είσαι μέσα στα πράγματα, μέσα στα αγωνιστικά πράγματα, να μεταλλάσσεσαι, να εξελίσσει όπως βλέπουμε τον προπονητή μας εμείς κάθε χρονιά να το κάνει, αλλά δεν χρειάζεται να φοβάσαι ότι θα πω αυτά τα πράγματα και αν δεν γίνουν. Και αν δεν γίνουν, υπάρχουν χίλιοι λόγοι που δεν γίνανε, εδώ είμαστε όλοι για να τα κάνουμε τα πράγματα να γίνουν και όχι να φοβόμαστε ότι δεν θα γίνουν. Πολύ σωστά. Με βάση τους στόχους που είχατε μετά τη φιλοσοφία όπως αποφασίσατε να την εφαρμόσετε, θα λέγατε ότι καταφέρατε στις πιο πολλές θέσεις να αποκτήσετε τους πρώτους στόχους? Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να μας πείτε ότι όχι, είχαμε άλλους πρώτους στόχους, αλλά σε γενικές γραμμές. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω κανένα πρόβλημα με στόχους. Δηλαδή αν πραγματικά συνέβαινε, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Θα ήταν καλό να λέτε ότι είχατε και εναλλακτικές. Πώς πήγανε τα πράγματα? Και εναλλακτικές, αλλά πραγματικά μπορώ να σας μιλήσω για όλες τις περιπτώσεις των παιχτών, αλλά να το πω γενικά, ότι η μεγάλη επιτυχία φέτος και το ευχάριστο ήταν ότι οποιονδήποτε παίκτη, και αν κάναμε πρόταση και θεωρούσαμε ότι αυτός είναι ο παίκτης, δηλαδή και στην περίπτωση του Μιλιένοβιτς και στην περίπτωση του Τέιλερ που ήταν ο πρώτος παίκτης που πήραμε, δηλαδή από τα παιδιά που παίζανε small forward φέτος στο κολέγιο και ήταν στις οικονομικές δυνατότητες του ΠΑΟΚ, τον πρώτο που κάναμε πρόταση για να υπογράψει ήταν ο Τέιλερ και απάντησε αμέσως θετικά. Ο Μιλιένοβιτς ήταν ένα point guard το οποίο το ξέραμε πολύ καλά, που δεν μπήκαμε καν να συζητήσουμε, ας πούμε, να έχουμε δεύτερης τρίτης σκέψης. Ήταν σίγουρα ένας κοινοτικός παίκτης που δεν μπορείς να τον βρεις εύκολα και ειδικά, επαναλαμβάνω, πάντα στα οικονομικά τα δεδομένα τα δικά μας. Ναι. Μια εναλλακτική λύση στο σενάριο του Τέπιτς ήταν ο Πέινας, την οποία όμως πολύ νωρίς την είχαμε βρει. Είχαμε την εικόνα του παίκτη, είχαμε δει ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και μόλις τελείωσε η κουβέντα με τον Τέπιτς και είδαμε ότι θέλει κι άλλο χρόνο, δεν μείναμε σε αυτό, προχωρήσαμε στην απόκτηση και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι η συμφωνία με τον Μπένερς ανακοινώθηκε πολύ αργότερα από την ημέρα που είχε γίνει. Δηλαδή με τον Μπένερς είχαμε τουλάχιστον 10 μέρες πριν που είχαμε συμφωνήσει και έγινε γνωστό 10 μέρες, που σημαίνει ότι και εκεί υπήρξε λύση. Είναι φανερό από τα λόγια και του προπονητή ότι το πιο μεγάλο στοίχημα για την ομάδα, οι δύο μάλλον, είναι ο Σάιμπερ και ο Τέιλορ, λόγω εμπειρίας. Ο Σάιμπερ δεν νομίζω ότι είναι κάποιο στοίχημα. Ο Σάιμπερ νομίζω ότι είναι για μένα μια ασφαλής λύση, γιατί ο Σάιμπερ είναι ένας σπεσιαλίστας παίκτης. Κάνει κάτι το οποίο το κάνει πάρα πολύ καλά, το έκανε όλα τα χρόνια της καριέρας πάρα πολύ καλά, σουτάρει με καταπληκτικό τρόπο. Μάλιστα. Τώρα, το στοίχημα δεν είναι hand of cyber, θα σουτάρει και θα τα βάζει, το σύστημα είναι να δουλέψει η ομάδα έτσι ώστε να προσφέρει στο cyber όσο καλύτερες συνθήκες μπορεί για να κάνει αυτό που σίγουρα μπορεί να κάνει. Έτσι. Για τον Taylor, γιατί λέτε συνέχεια και ο προπονητής, τον πιστεύουμε πάρα πολύ, γιατί βάζει στόχους στη ζωή του και τους πετυχαίνει. Εννοώντας προφανώς και την αλλαγή στα κιλά στη θέση, ξέρω εγώ, αυτό προφανώς. Είναι το να πας πίσω λίγο και να διαβάζεις την πορεία κάθε παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέει πολλά για το μενταλιτέ του, για το χαρακτήρα του. Έτσι, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα παιδί το οποίο από μια μεσαία κατάσταση κατάφερε να πλασάρει τον εαυτό του και να δουλέψει και με το σώμα του πάρα πολύ, αλλά και με τον τρόπο παιχνιδιού του. Γιατί ξέρετε τι, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι ταλέντα, τα οποία όχι μόνο στο αμερικάνικο μπάσκετμπολ, το κολεγιακό, αλλά και εδώ. Βλέπεις, έχουμε έναν παίκτη ο οποίος, ναι, είσαι ταλαντούχος παίκτης, αλλά πρέπει
κάθε χρόνο να κατακτάς κάποιους στόχους. Να βελτιώσεις το σούτ σου, να γίνεις πιο δυνατός στην άμυνα, ναι. Να βελτιώσεις το πρώτο σου βήμα. Εάν βλέπεις ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι σε αυτά τα πράγματα χρήζεις βελτίωσης και εσύ δεν το κάνεις, αυτό δεν είναι δεδομένο για ένα παιδί. Mm-hmm. Δεν είναι δεδομένο για το... Αυτός λοιπόν τι έκανε. Αυτός ό,τι του δινότανε σαν αρνητικό, το έβαζε πείσμα και το διόρθωνε. Έφτασε λοιπόν στο τέλος, να έχει μια καταπληκτική τέταρτη χρονιά στο κολέγιο, στο Penn State, με πολύ καλά νούμερα, να είναι το φόβητρο όλων των αντιπάλων. Αυτό για μας είναι ενεκτικό. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο είχε μια φθήνουσα πορεία στο κολέγιο ή ήταν ένα ταλέντο που παρέμεινε ταλέντο, ήταν ένα ταλέντο το οποίο εξελίχθηκε σε ένα πολύ καλό παιδί. Αυτή την αναζήτηση πώς την κάνετε, μέσω φίλων, ανθρώπων, report, πώς γίνεται, την κάνετε όλοι μαζί, για να ξέρετε τόσα στοιχεία. Υπάρχει, ναι. Ναι, υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο που σε αυτό πρωτοστατεί ο Νίκος Σταυρόπουλος με την Αμερική, με τα κολέγια. Υπάρχουν σκάουτερς επαγγελματικών ομάδων. Υπάρχουν, ας πούμε, δύο επαγγελματικές ομάδες που έχουμε παραπάνω από άριστες σχέσεις και όλο το scouting team μπορούμε ανά πάση στιγμή να το συμβουλευόμαστε και να μας δίνουν πληροφορίες. Υπάρχουν managers, Αμερικάνοι managers, με τους οποίους έχουμε καλή σχέση, επίσης παίρνουμε πολύ καλές πληροφορίες, και υπάρχουν και οι προπονητές μας, οι οποίοι παρά το μεγάλο φόρτο που έχουν στην καθημερινότητά τους αντιμετωπίζοντας δύο και τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, κύριος ο Παντελής ο Μπούτσκος, πάντα είναι από αυτούς οι οποίοι ψαχνίζουν τα πάντα, έτσι ώστε όταν τον Μάιο ή τον Ιούνιο ξεκινάμε να μπούμε σε μια διαδικασία, αρχίζει ο καθένας, ανοίγει τη σημείωση του και λέει, εγώ είδα φέτος, ας πούμε, στο senior, διάβασα τα 10 άρθρα και πήρα και από δύο σκάουτερ αυτές τις πληροφορίες. Έτσι είναι το ταξίδι του Νίκου στην Αμερική κάθε χρόνο, που είτε είναι οι παίκτες που είναι στο Portsmouth, είτε οι πληροφορίες που παίρνει από όλους τους παριστάμενους εκεί για τους παίκτες, τους senior που βγαίνουν στην αγορά. Γενικά νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο λειτουργούμε σε πολύ, πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο. Στο επίπεδο του scouting δηλαδή, νομίζω είμαστε πολύ ψηλά και κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε. Μάλιστα. Κύριε Βλαζίδη, εκτός από τους δύο τους συγκεκριμένους και τον Σάιμπερ και τον Τέιλορ, και σχεδόν όλες οι άλλες κινήσεις είναι σε συγκεκριμένες ηλικίες και από παίχτες που έχουν καλά στοιχεία και θέλουν να δείξουν πράγματα. Κάτι διαφορετικό σε σχέση με όσα βλέπαμε και πέρσι και πρόπερσι, νομίζω, από παίχτες που έρχονταν. Ναι. Εκτός από το όταν λέμε ότι θα πάμε να παίξουμε λίγο πιο γρήγορα, πιο θεαματικά, αυτό συνάδει σίγουρα και με την ηλικία των παικτών. Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Τα παιδιά τα οποία έχουν μεγάλη αθλητική ικανότητα πρέπει να έχουν και την κατάλληλη ηλικία, έτσι. Εμείς νομίζω φέτος ο ΠΑΟΚ θα είναι από τις ομάδες με πολύ χαμηλό μεσόωρο ηλικίας, αν εξαιρέσει δηλαδή τους τρεις Έλληνες που έχουμε στην ομάδα μας, τον Τζόφλα, τον Μαργαρίτη και τον Γλυνιαδάκη, τα τρία παιδιά που σαφώς και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το ελληνικό στοιχείο και η εμπειρία και ο χαρακτήρας, και γι' αυτό βρίσκονται στην ομάδα μας. Τα υπόλοιπα άλλα παιδιά, κανένας δεν είναι κορεσμένος, κανένας είναι, αντίθετα είναι παίκτες οι οποίοι όλοι που διψάνε και σε επίπεδο ευκαιρίας και σε επίπεδο αποτελέσματος, αλλά και είναι και κατάλληλα τα κορμιά τους, έτσι ώστε να κατακτήσουμε αυτό το στόχο που έχουμε βάλει, τον ποιοτικό στόχο του γρήγορου και του εντυπωσιακού μπάσκετ. Μάλιστα. Άρα μέσα σε όλο αυτό το ρόστερ που μας περιγράφεται, να και ο Έλληνας, να ο πολύ ψηλός, ο μεγάλος σε ηλικία. Mm-hmm. Τι περιμένετε τον Κλινιαδάκη? Κλινιαδάκης ήταν, να σου πω την αλήθεια, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε το recruiting φέτος της ομάδας, ήταν βέβαιο ότι θα χρησιμοποιούμε έναν Έλληνα ψηλό. Ήταν δεδομένο. Οι Έλληνες ψηλοί σπανίζουν. Ναι. Είναι γνωστό. Δηλαδή στην αγορά υπήρχαν κάποια παιδιά, όπως ήταν ο Σαρικόπουλος, όπως ήταν ο Καπαδάς, όπως ήταν ο Γρινιαδάκης, ο Μαυροειδής, ο Τσαϊρέλης. Υπήρχαν τέτοια παιδιά. Ο καθένας είχε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το βέβαιο ήταν ότι εμείς έπρεπε από όλους αυτούς να πάρουμε έναν. Επειδή όμως ήταν και λίγοι αυτοί οι ψηλοί, καταλαβαίνετε ότι και η τιμή και τα λεφτά είναι δύσκολα. Είναι. Δηλαδή υπήρχαν και προτεραιότητες.
με τον Γλυναδάκη δεν ασχοληθήκαμε από την πρώτη μέρα, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρούσαμε ότι οικονομικά θα κινηθεί πολύ ψηλότερα και ότι μάλιστα υπήρχε και η πληροφορία ότι είναι κοντά στην ΑΕΚ. Μόλις είδαμε όμως ότι εκεί πέρα υπήρχε μια κολυσιεργία, έτσι να το πω, ότι δηλαδή καθυστερούσε αυτή η κατάσταση, ενδιαφερθήκαμε. Ήταν σίγουρα 100% ήταν ένα παιδί που μας έκανε τη δουλειά ακριβώς που θέλαμε. Δηλαδή τι θέλαμε, θέλαμε κοντά σε όλους αυτούς τους γρήγορους, τους ενεργητικούς, τους ταχείς παίκτες, θέλαμε και ένα παιδί το οποίο να μπορεί να κουμπίσει και η άμυνα. Δηλαδή όταν πας να παίξεις πιεστικές άμυνες για να παίξεις γρήγορα, πολλές φορές κάποιος θα τρυπώσει. Εκεί αν δεν βρει μπροστά του ένα μεγάλο κορμί, θα είναι δύσκολα. Επίσης υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες, οι μεγάλες ομάδες, πολλές έχουν μεγάλα κορμιά. Η ασφάλεια λοιπόν ότι μπορείς να τους αντιμετωπίσεις και αυτούς ήθελε σίγουρα και ένα μεγάλο κορμί. Και τώρα όλα αυτά με ένα παιδί το οποίο είναι καταπληκτικός χαρακτήρας από ό,τι έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια που παίζει μπάσκετμπολ. Είναι ένας εκπληκτικός επαγγελματίας, 100% σοβαρός, προσέχει το κορμί του, προσέχει την υγεία του, προσέχει την προπόνησή του. Πέρσι είχε μια εξαιρετική χρονιά στην Κηφισιά. Εδώ θα δανειστώ λίγο και τα λεγόμενα ενός συμπαίκτη του πέρυσι και συμπαίκτη του και φέτος, του Λίνου Χρυσικόπουλου, ο οποίος μου είπε ξεκάθαρα ότι ήταν ενθουσιασμένος με την επιλογή που κάναμε για τον Γλυναδάκη και μάλιστα είπε ότι εμάς ο Γλυναδάκης μας άλλαξε όλη την ομάδα πέρυσι στην Κηφισιά όταν ήρθε. Μάλιστα. Σας δίνω λοιπόν και το μέτρο, ότι για μας λοιπόν ότι ήταν ό,τι καλύτερο να πάρουμε έναν Έλληνα ψηλό και μάλιστα έναν Έλληνα ψηλό με τα χαρακτηριστικά του Ανδρέα. Φίλος ρωτάει, γιατί 4 χρόνια στο Χρυσικόπουλο? 4 χρόνια στο Χρυσικόπουλο γιατί ο Χρυσικόπουλος δεν πάβει να είναι ένα ανεκμετάλλευτο ταλέντο και τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετμπολ. Ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και δυστυχώς δεν κατάφερε να εξαντλήσει τις δυνατότητες του μέσα στα παρκέ, έχοντας όμως για μένα και πολλά ελαφρυντικά. Κάποια αφορούν τον ίδιο και θα πρέπει να τα διορθώσει και εμείς είμαστε εδώ για να του δώσουμε κάθε βοήθεια για να διορθώσει οτιδήποτε χρειάζεται να διορθώσει σε επίπεδο μπασκετικό, αγωνιστικό, έτσι. Αλλά και κάποια είχε πάρα πολλές ατυχίες, δηλαδή είχε μια σειρά τραυματισμών η οποία δεν τον άφησε ποτέ πραγματικά να βγάλει το ταλέντο του πάνω στο παρκέ. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά. Ναι. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ο Λίνος, και χτυπάω ξύλο γι' αυτό για το παιδί, ξεκινάει τελείως απροβλημάτιστος τη χρονιά. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχοντας βάλει και πολλή προπόνηση σε πολύ μικρό όγκο, με δύναμη. Έχει δηλαδή ήδη δουλεύει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο και σε ατομικό μπασκετικό επίπεδο, αλλά και πολύ δυνατά με βάρη, με δύναμη κτλ. Πράγματα που λόγω των τραυματισμών τις προηγούμενες χρονιές δεν μπόρεσε ποτέ να μπει σε τέτοιο βαθμό ετοιμότητας μέσα στη χρονιά. Άρα λοιπόν είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο ο Λίνος, το οποίο εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, και όχι να το πω να ρισκάρουμε, να επενδύσουμε πάνω του, θα πω καλύτερα, και αυτό φυσικά χρειάζεται και ένα βάθος χρόνου. Μάλιστα, ειδικά τώρα που πλέον οι Έλληνες παίκτες μας έχουν λιγοστέψει, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε να χτίζουμε ένα κορμό για το μέλλον. Είναι και αυτό. Έτσι. Ναι, ξεκινάμε λοιπόν από το Λίνο, έτσι ώστε του χρόνου να μην μπούμε πάλι στη διαδικασία να ψάχνουμε Έλληνες παίκτες. Αντίθετα, να βάλουμε άλλους ένα-δύο παιδιά με μακροχρόνια συμβόλαια, έτσι ώστε όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια ο Δέδας, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ο Κακαρούτης που έμεινε 2 χρόνια. Έτσι, ο Χαραλαμπίδης που έμεινε πολλά χρόνια και ο Μαργαρίτης με τον Τζόχλα που εξακολουθούν να είναι, να φτιάξουμε ένα τέτοιο κορμό και για τα επόμενα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Σε αυτό πάει φυσικά και η πρόθεση των νεαρών μας παικτών, του Καραμανόλ και του Καμάρα. Ο Καμάρας είναι ήδη από πέρυσι το πρόγραμμα, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ο Καραμανόλης είναι ένα παιδί που υπογράφει φέτος, είναι διεθνής, υπογράφει φέτος συμβόλαιο, και σε αυτό θα προσθεθεί και ένα ακόμα παιδί το οποίο θα έρθει στην ομάδα. Νεαρός και ταλαντούχος, για να προσθεθεί στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, έτσι, σιγά σιγά αφήξεις, προπονήσεις. Η τελευταία θα έρθουν μετά, νομίζω, μετά τις 20 Αυγούστου. Και φέτος, προφανώς, θα υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο μάτς κυπέλλου, έτσι, νωρίς-νωρίς, στα προημιτελικά, από ό,τι θυμάμαι. Κάποια στιγμή αυτό το θέμα με το κύπελλο. Τι να κάνουμε. Πρέπει να ξορκίσουμε τα κακά. Ο Φάρος μη σας πετύχει μόνο.
Δεν είναι, κοίταξε, δεν είναι μόνο πάρος. Εγώ είμαι, είναι η 8η χρονιά που ξεκινάω στον ΠΑΟΚ. Έχω οι πιο σκληρές, μπορώ να πω, στιγμές που έχω νιώσει είναι όλες του πέντε. Ναι. Πραγματικά, ναι. Δεν νομίζω ότι έχω πάρει. Γιατί είναι ένας κρίσιμος στόχος για τον ΠΑΟΚ. Τι να σου πω τώρα, ότι έχουμε χάσει από τα Τρίκαλα στο κύπελλο, ναι. Ότι έχουμε χάσει από το Φάρο στα Τρίκαλα. Από τον Γιάνκοβιτς. Από τον Γιάνκοβιτς με μπάζερ μπίτερ σε μια χρονιά που μπορούσαμε από να τον Άρη στο Παλατάκι. Από τον Άρη στο Παλατάκι. Δηλαδή, οι μεγάλες πίκρες είναι κάποια στιγμή λοιπόν. Και το λέω μεταξύ σοβαρό, πρέπει να το ξορκίσουμε, να φύγει από πάνω μας αυτό. Όχι ότι δεν μπορούμε να χάνουμε, φυσικά δεν μπορούμε να χάνουμε και ειδικά όταν έχουμε και καλούς αντιπάλους απέναντί μας, αλλά οι τρόποι και το χιτσκοκικό, έτσι αυτό που μας συμβαίνει κάθε χρόνο με το κύβουλο, πρέπει να το ξορκίσουμε. Θα το δούμε. Πιστεύω όμως ότι επειδή τα παιδιά θα είναι από πολύ νωρίς όλα και δεν θα έχουμε κάποιες αδυναμίες και κάποια κενά, και ακόμα και εκεί στα προημιτελικά του κυπέλου θα εμφανιστούμε έτοιμοι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή ξεκούραση αυτές τις τελευταίες ημέρες και καλή σεζόν. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γρήγορα να ακούσουμε χορηγό και να πάμε στον Γιώργο του Ματζούκη. Έχει προκύψει σημαντική είδηση στον Ηρακλή. Πρώτα απ' όλα χορηγόρας. Λοιπόν, έχει προκύψει μια πολύ σημαντική είδηση, εξέλιξη για το ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Γιώργος Μαντζούκης στον αέρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, Δημήτρη. Χαίρετε. Εδώ και λίγη ώρα είναι η υποκατάληψη τα γραφεία της ΠΑΕ Ηρακλής στη Μίκρα. Μάλιστα. Σήμερα, 9 Αυγούστου, αποφασίσαμε να καταλάβουμε τα γραφεία της ΠΑΕ Ηρακλής στη Μίκρα. Διαβάζω ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Ναι. Για να προλάβουμε ένα ακόμα τρύπημα, μία ακόμα κίνηση που οδηγεί στη διάλυση του συλλόγου από τον πρόεδρο, τον χαρακτηρίζει, που έτσι θελικά κατέχει τις μετοχές ΠΑΕ. Εδώ και μέρες σχεδιάζεται από ανθρώπους εντός και εκτός Ηρακλή η μη συμμετοχή της ομάδας στη Super Clica και η αναπλήρωση της θέσης από την ομάδα των Τρικάλων. Δυστυχώς, όσο απίστευτο και να φαίνεται, είναι 100% αληθινό αυτό που συμβαίνει, γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο, παλεμάχους, παράγοντες και γενικά όσους ενδιαφέρονται, να έρθουν στα γραφεία της ΠΑΕ που θα λάβει χώρα γενική συνέλευση και ενημέρωση στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Όλοι στη Μίκρα, Επιτροπή Κατάληψης Γραφείων ΠΑΕ Ηρακλής. Ξαναδιάβασε λίγο το κομμάτι που αναφέρεται σε οργανωμένο σχέδιο για να πάρουν τα Τρίκαλα θέση του Ηρακλή. Θα σου πω. Πριν δύο μήνες είχα αναφέρει στην ώρα για μπλε ότι τα Τρίκαλα παραμονεύουν. Ναι. Και είχα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Γυαλιάς είχε πει στους ποδοσφαιριστές ότι δεν πειράζει που δεν ανεβήκαμε, γιατί μπορεί να παίξουμε Super League. Ποιος είναι ο κύριος αυτός? Ο ιδιοκτήτης του Οντρικάλ. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό το είπαμε πριν δύο μήνες. Κάποιοι το πέρασαν στα ψηλά, άλλοι μας κορόιδευαν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το παιχνίδι έχει χοντρίνει. Με την ΠΑΕ Τρικάλων να το ψάχνει και νομικά μήπως μπορεί να κλέψει τη θέση του Ηρακλή. Δεν είναι τυχαίο, και το αναφέραμε και χθες στην εκπομπή, ότι από τη μία έχουμε αυτό με τα Τρίκαλα και από την άλλη ο Πανιώνιος κάνει πρόταση στον Νίκο Παπαδόπουλο, που σημαίνει ότι και ο Πανιώνιος κάτι ξέρει. Τι ξέρει? Αυτό που λέμε μήνες, ότι ο Ηρακλής θα διαλυθεί εάν δεν κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει εδώ και μήνες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πανιώνιος πάει να κάνει πρόταση σε προπονητή που έχει συμβόλαιο με ομάδα. Ξαναδιαβάζω αυτό το κομμάτι, γιατί είναι μια καταγγελία. Εδώ και μέρες γράφουν οι οπαδοί του Ηρακλή, σχεδιάζεται από ανθρώπους εντός και εκτός Ηρακλή η μη συμμετοχή της ομάδας Super Clica, γράφει, και αναπλήρωση της θέσης από την ομάδα των Τρικάλων. Ότι δηλαδή υπάρχει σχέδιο οργανωμένο, το οποίο ξέρουν και προφανώς υπηρετούν και άνθρωποι εντός Ηρακλή, ο Παθανασάκης δηλαδή, για να μην παίξει ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα και να παίξουν τα Τρίκαλα. Αυτό καταγγέλνουν. Φυσικά. Και προφανώς θα δώσουν στοιχεία από όλα όσα ξέρουν το βράδυ. Το ότι τα Τρίκαλα θέλουν να πάρουν τη θέση του Ηρακλή δεν είναι καινούργιο. Επαναλαμβάνω, πριν δύο μήνες το έχουμε αναφέρει. Τα στοιχεία προφανώς έχουν να κάνουν με το εντός και εκτός. Τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Παπαθανασάκη με τον Καγιούλη, δεν ξέρω τι μπορεί να βγει από εκεί. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει από εκεί.
Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάντως πολύ δύσκολη το λέγαμε κατάσταση. Και χθες ότι κάτι έπρεπε να γίνει και κάτι γίνεται. Εντάξει, αυτό δηλαδή δεν μπορούσε να πάει άλλο έτσι. Και άλλες φορές έχει γίνει και θα γίνει και θα ξαναγίνει. Ο κόσμος είναι παρόν και αντιδρά. Η λύση πρέπει να βρεθεί. Ναι. Και καλό είναι 7,5 ώρα, όπως λέει και η ανακοίνωση, πάλι στο κάλεσμα αυτοί που μπορούν να δώσουν το παρόν. Το έχουμε ζήσει το έργο ξανά. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα γραφεία της ΠΑΕ είναι υποκατάληψη. Να μην πω σχεδόν με όλους τους προέδρους. Μάλιστα. 7,5 ώρα και φυσικά θα είμαστε εκεί για να καλύψουμε τα πάντα. Πολύ κρίσιμη ημέρα ή και επόμενες ημέρες για να προλάβουν πράγματα οι Ηρακλητές, όλη η οικογένεια του Ηρακλή. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτή είναι η είδηση για τον Ηρακλή που πραγματικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και επαναλαμβάνουμε, οι οργανωμένοι καταγγέλουν ότι και εντός ομάδας και εκτός υπάρχει σχέδιο για να μην ξεκινήσει ο Ηρακλής το πρωτάθλημα και τη θέση του να πάρει η ομάδα των Τρικάλων. Προφανώς θα υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία το βράδυ θα γνωστοποιηθούν. Ακούσαμε τον κύριο Τέλη Τζουνατζίδη να μας μιλάει για όλες τις επιλογές που έκανε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, την αλλαγή φιλοσοφίας, μπασκετικής. Θα έχει ενδιαφέρον στο ξεκίνημα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον ΠΑΟΚ πώς θα είναι. Και μην ξεχνάμε ότι το πρώτο φιλικό είναι με τη ΣΕΚΑ, έτσι. Δηλαδή θα είναι ένα ωραίο. Ορίστε. Πότε? 9 Σεπτεμβρίου. Θα είναι ένα ωραίο τέτ, ένα γήπεδο που θα έχει και αυτό ανανεωθεί. Έτσι, με τα σπρώματα τα καρεκλάκια του. Θα είναι λίγο αλλαγή του κλίματος από όλες τις πλευρές. Να δούμε πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ από εκεί πέρα, εντάξει. Το δούμε. Ναι. Για τις μεταγραφές ακούσαμε, για το ότι δεν υπάρχει πλέον κάποιος άλλος στόχος τα ακούσαμε. Και από την άλλη εβδομάδα σιγά σιγά θα αρχίσει να προπονείται αυτή η νέα εντελώς διαφορετική ομάδα με τους 4 Αμερικανούς, με τον Γλυνιαδάκη, με τον Χρυσικόπουλο, με τον νεαρό Σέρβο, με τον Λετωνό. Θα δούμε τι έχει να δώσει αυτή η ομάδα. Ναι, στο πόλο. Δύο μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ με ξένους αθλητές. Ναι. Καιρό είχε να. Αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Νομίζω ότι το πόλο και το handball δεν επέλεγαν ξένους αθλητές. Τώρα λίγο αλλάζει αυτό. Διαβάζω στο ΠΑΟΚ σήμερα ότι προχωράει η ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ στην απόκτηση του Γιουράι Ζάτοβιτς, 33 ετών, αρχηγός της Εθνικής Σλοβακίας. Παίζει στην Εθνική Σλοβακία εδώ και 16 χρόνια. Μπράβο. Και ο Γιώβαν Σάριτς από το Μαυροβούνιο, 25 ετών, και αυτός διεθνής. Ναι, είναι οριστικό, είναι ανακοίνωση από το τμήμα πόλο του ΑΣ ΠΑΟΚ. Το Μαυροβούνιο ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας για την νέα αγωνιστική περίοδο με τους αθλητές Γιουράι Ζάτοβιτς και Γιώβαν Σάριτς. Αμφότερα να μένετε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να πετύχει τους στόχους του τη νέα σεζόν. Αυτή μια είδηση τώρα τελευταία από την ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ με την ανακοίνωση δύο ξένων αθλητών. Αυτά από εμάς, ΠΑΟΚ ΣΕΡΑ, και πάλι αύριο μετά τις 12. Φυσικά θα είμαστε και στην Αθήνα αύριο για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και με ό,τι άλλο συμβεί βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλό μεσημέρι.